Ολοκληρώθηκαν σήμερα οι λαμπρές εκδηλώσεις ζόξας και τιμής για τα 200 χρόνια από την εθνική παλιγενεσία και την γέννηση του σύγχρονου ελληνικού κράτους, στο πλαίσιο των οποίων αναβίωσε και η ιστορική μάχη της Αγίας Νάπας. Οι μεγαλειώδεις εορτασμοί πραγματοποιήθηκαν στο λιμανάκι της Αγίας Νάπας και συνδιοργανώθηκαν από τον Δήμο Αγίας Νάπας και τον Σύνδεσμο Φίλη Πάρκου Γλυπτικής Άρωμα. Έχουν δε συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα με τους επίσημους εορτασμούς της Επιτροπής Ελλάδα 2021 και της Κυπριακής Επιτροπής Εορτασμών. Τελούσαν υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Αναστασιάδη, ενώ το παρόν του έδωσε και ο τέος Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος. Οι Κύπροι κατέθεσαν μια υψίστη σημασία έμπρακτη συνεισφορά. Αισθανόμενοι ανέκαθεν αναπόσπαστο κομμάτι του εθνικού κορμού, στενάζοντας κάτω από τον Οθωμανικό ζυγό, πέραν των χρημάτων και προμηθειών, χίλιοι και πλέον εθελοντές συμμετείχαν στον αγώνα. Η Κύπρος δεν είναι μακριά, κυρίες και κύριοι, από την Ελλάδα. Η Κύπρος είναι πολύ κοντά ή πρέπει να την έχουμε πάντα κοντά μας. Οι θάλασσες που μεσολαβούν ανάμεσα στα εδάφη της Ελλάδας και τα εδάφη της Κύπρου δεν μετρούν αποστάσεις. Δεν χωρίζουν τους τόπους, τους ματωμένους τόπους. Είναι θάλασσες που τα κύματά τους ενώνουν. Η μοναδική μάχη της Αγίας Νάπας που αναβίωσε μπροστά στα μάτια πλήθος κόσμου μετά από 195 χρόνια αποτελεί ένα ιστορικό γεγονός άγνωστο σε πολλούς, το οποίο έλαβε χώρα στις 17 Μαρτίου 1826 στη θαλάσσια περιοχή της Αγίας Νάπας. Αποτελεί τη μοναδική μάχη στα χρόνια της επαναστατικής Ελλάδας που εκτυλίχθηκε στην Κύπρο. Τα καράβια με ελληνικά πληρώματα έπλευσαν στα ανατολικά παράλια της Κύπρου μεταξύ Λάρνακας και Αμοχώστου στην περιοχή Αγίας Νάπας. Αποβιβάστηκα στο σημείο που βρίσκεται σήμερα ο βορειοανατολικός μόλος του λιμανιού Αγίας Νάπας, αναζητώντας νερό, τροφή και πολεμοφόδια. Έγιναν όμως αντιληπτοί από φυλάκιο της τουρκικής φρουράς Αμοχώστου, οι οποίοι κάλεσαν ενισχύσεις. Ακολούθησε σκληρή πολύωρη μάχη και σε λίγες ώρες οι Τούρκοι λύγησαν, εγκατέλειψαν τον αγώνα και τράπηκαν σε άτακτη φυγή. Το ιστορικό γεγονός αποδεικνύεται μέσα από τις εκθέσεις του Ολλανδού πρόξενου Μάρκου Αντώνιο Σάντι, ενώ την αποκάλυψη έκανε ο πανεπιστημιακός καθηγητής ιστορίας Βασίλης Φιρόερα το 1991, με τον ιστορικό Γιώργο Γεωργή να τεκμηριώνει επίσης το γεγονός. Κατά τη διάρκεια της σημερινής εκδήλωσης τελέστηκαν και τα αποκαλυπτήρια μνημείου για την ιστορική μάχη της Αγίας Νάπας από τον Νίκο Αναστασιάδη και τον Προκόπη Παυλοπουλό. Στις εκδηλώσεις συμμετείχε και ο Σύνδεσμος Εφέδρων ΟΗΚ με μέλη του να καλύπτουν τρέχοντας 200 χιλιόμετρα, περνώντας από ιστορικά και συμβολικά σημεία της Κύπρου, ενώ κολύμπησαν άλλα 21 χιλιόμετρα, τιμώντας με τη σειρά τους την εμβληματική χρονιά και τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση.